Για πες μου μία ερώτηση, αρχικό σκέλος μίας ερώτησης που γράφει στο Google. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έξαλλη πάλι σήμερα θα γίνω. Αμάν! Και μ' αρέσει! Oh. Το ακούμε όλοι έτσι? Όχι, για να μην λέτε ότι τρελαίνομαι εγώ εδώ πέρα μέσα. Τρελαίνομαι! Τελειώσατε! Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Θα λες τώρα, Μαριάννα, τι έχει γίνει στο κεφάλι σου, έχει έρθει καλοκαίρι από τώρα? Παιδιά, όχι, δεν έχει έρθει καλοκαίρι. Είμαι 24 ώρες 24 ώρες εδώ πέρα στο δωμάτιο, όπου κοιμάμαι, τρώω, δουλεύω, ξυπνάω, μιλάω στο τηλέφωνο, γυμνάζομαι. Ό,τι θέλεις σε αυτό το πέρα το δωμάτιο το κάνω. Οπότε εγώ σκάω εδώ πέρα μέσα, αυτό το πέρα το δωμάτιο 2x3. Γι' αυτό έβαλα τα κοντομάνικά μου, να έχω το λίγο σε summer mood, μπας και μου φτιάξει λίγο η διαθεσούλα μου. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, έχουμε βιντεάκι σήμερα παρέα με τον υπολογιστή εδώ πέρα. Σκέφτηκα να τον ονομάσουμε Γρίκη τον υπολογιστή. Επειδή είναι σχετικά καινούριο, τον έχω κανένα μήνα μόνο, φαντάσου. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν όνομα? Αν θέλετε να ονομάσουμε τον υπολογιστή μαζί, γράψτε από κάτω ιδέες για ονόματα και η ιδέα με τα περισσότερα likes, το όνομα με τα περισσότερα likes, θα είναι το όνομα του υπολογιστή μου. Τέλος. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο θα απαντάμε τις ερωτήσεις της Google. Τώρα τελευταία, όταν ακούω τη λέξη Google, μου έρχεται αυτό το TikTok που ανεβάζουν πάρα πολύ συνήθως, που λένε G-O-O-G-L-E, γλουγλου, στο τέλος. Το ξέρετε. Θα απαντήσουμε λοιπόν στις ερωτήσεις του Google. Ερωτήσεις βέβαια που δεν έχει το ίδιο το Google, ερωτήσεις στις οποίες προφανώς οι περισσότεροι άνθρωποι που γκουγκλάρουν πράγματα γράφουν αυτές τις ερωτήσεις. Επίσης, άμα δεν με ακολουθεί στο Instagram. Φιλαράκι. Νομίζω ότι πρέπει να περάσει η σχέση αυτή σε άλλο επίπεδο. Στο επίπεδο του subscribe και στο επίπεδο του follow on Instagram. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Πάμε. Πάρα πολύ απλό και έχει ως εξής. Όλοι ξέρουμε την αναζήτηση της Google. Καλησπέρα σας. Εδώ πέρα είναι η αναζήτηση της Google. Δηλαδή, πάρα πολύ όμορφα θα γράψω εγώ την πρώτη λέξη γιατί. Γιατί δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στο 13033. Λοιπόν, παιδιά, η πρώτη μας ερώτηση είναι το γιατί δεν μπορώ να στείλω μήνυμα στο 13033. Όπως δεν ξέρει ποιο είναι το 13033, μάλλον δεν ζει στην Ελλάδα. Για να μην απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση και σας πάρω όλους στο λαιμό μου, θα προτιμούσα, άμα δεν μπορείτε να στείλετε στο 13033, να το γκουγκλάρετε οι ίδιοι, γιατί εγώ δεν έχω την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Επόμενο πράγμα που θα γκουγκλάρουμε, πώς να κόψω τα ράματα. Και μάλιστα το έχω κάνει και πρόσφατη αναζήτηση αυτό. Πώς να κόψεις τα ράματα? Και αν αναρωτιέσαι γιατί γκούγκλαρα πώς να κόψω τα ράματα, είναι πάρα πολύ απλή η ερώτηση. Είχε χτυπήσει κάποια στιγμή μπάμπη στο κεφάλι του, τέλος πάντων, του κάνανε ράματα. Και επειδή ήταν μια εποχή που δεν μπορούσα να πάμε στο νοσοκομείο, είχα γκούγκλαρει πώς να κόψω ράματα για να το καταφέρω. Εν ολίγης, επειδή δεν ξέρω την απάντηση, άσχετα αν είναι στο ιστορικό μου, θα προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση. Απλά παιδιά, επειδή ξέρεις, το ράμα είναι σαν μήμα, τέλος πάντων, είναι σαν σκηνάκι, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ανάλογα βέβαια το ράμα που σου έχουν βάλει. Ουσιαστικά παίρνεις με ένα τσιμπιντάκι, σηκώνεις πάνω από τον κόμπο που έχουν κάνει και με ένα πολύ μικρό ψηλιδάκι το τσουπ κόβεις και τελειώνει η ιστορία. Do not do this at home alone. Μπορείς να πάθεις σοβαρό πρόβλημα, σας το λέω να το ξέρετε. Επόμενη μας ερώτηση είναι πώς να χάσω κιλά. Και όχι τίποτα άλλο, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το έχω εγώ στο ιστορικό μου αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, ο τρόπος παιδιά για να χάσεις κιλά είναι ένας και μοναδικός. Να μην τρως τόσο πάρα πολύ. Πες μου, σου άρεσε η απάντησή μου? Εμένα δεν θα μ' άρεσε αυτή η απάντηση, διότι πάρα πολύ απλά δεν γίνεται, παιδιά, να μην τρως. Δεν γίνεται να βλέπεις την πίτσα μπροστά σου και να μην φας 5 κομμάτια. Δεν γίνεται να πας να παραγγείλεις σουβλάκι και να πεις θέλω ένα σουβλάκι χορτοφαγικό με αλάδωτη πίτα, με γιαούρτι, με μαρούλι, με καρότο, με λάχανο, με αβοκάντο. Όχι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έξαλλη πάλι σήμερα θα γίνω. Αμάν. Ο τρόπος για να χάσεις κιλά, κατά τη δική μου άποψη, όλες παιδιά οι απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών θα είναι η δική μου άποψη προφανέστατα, είναι ένας και μοναδικός. Σταμάτα να τρως τόσο πάρα πολύ τα πάντα. Δηλαδή, θες να φας παιδάκι με το σουβλάκι σου, μην το στερηθείς, αλλά μην φας δύο σουβλάκια, φάε ένα σουβλάκι. Ή άμα τρως ήδη ένα σουβλάκι, φάε το μισό σουβλάκι. Γενικώς προσπάθησε να κόψεις τις μερίδες σου στο μισό και προσπάθησε να κόψεις τα πάρα πολλά τηγανιτά, τις σοκολάτες, τα ανθυγινά, τις πίτσες, το σουβλάκι και γενικώς να μην έχεις ζωή για ένα εξάμηνο και να μπορέσεις να χάσεις κιλά. Ελπίζω, παιδιά, να μην με παίρνετε σοβαρά, γιατί ούτε εγώ δεν με παίρνω σοβαρά. Επόμενο. Μπορούμε να γκουγκλάρουμε το how can... Ορίστε, πρώτη ερώτηση. How can I make money? Αυτή η ερώτηση
Είναι μια πολύ αναζητημένη ερώτηση. Γενικά οι ερωτήσεις που μπαίνουν πάνω-πάνω είναι ερωτήσεις με τις μεγαλύτερες αναζητήσεις, τις περισσότερες αναζητήσεις. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, not, πώς οι άνθρωποι όντως γκουγκλάρουν αυτό το πράγμα. How can I make money? Τα λεφτά, παιδιά, βγαίνουν με δουλειά. Άμα δεν δουλέψεις, όποια δουλειά και να είναι αυτή, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, δεν πρόκειται να βγούνε. Το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πώς να αποκτήσεις λεφτά, ξεκινά δουλειά, δούλεψε στο ίντερνετ, έξω, σε κάποιο δήμο, στείλε βιογραφικά, καφετέριες, μπαρίστα, σερβιτόρος, σπούδασε για να ψάξεις μετά και να βρεις μια δουλειά με μεγαλύτερες αποδοχές, not, ή ασχολήσου με το ίντερνετ τέλος πάντων, βρες κάτι το οποίο να σ' αρέσει και ξεκίνα και δημιούργησε και πούλα το στο ίντερνετ. Στην επόμενη μας αναζήτηση θα γράψω γιατί όταν λείπεις εσύ, τι είναι αυτό το γιατί όταν λείπεις εσύ, μήπως είναι καμιά ταινία, μπορεί να είναι και καμιά ταινία, δεν ξέρω. Η επόμενη πάντως είναι γιατί όταν τρώμε δεν μιλάμε. Γιατί έτσι μας έχει μάθει η μαμά μας. Όταν τρώμε δεν μιλάμε και τα πιάτα μας κοιτάμε. Ποτέ δεν το έκανα αυτό, παιδιά, πραγματικά. Θυμάμαι με τι όταν έτρωγα. Έκανα ώρες να φάω. Έκανα να φάμε σε μεγενό 3 ώρες. Και με κράζανε οι δικοί μου πόση ώρα κάνω για να φάω. Πώς σας φαίνεται αυτό εσάς? Εσείς πόση ώρα κάνατε να φάτε όταν ήσασταν μικροί? Ναι, η απάντηση στο ερώτημα γιατί όταν τρώμε δεν μιλάμε και το πιάτο μας κοιτάμε, προσθέτω εγώ και το συνεχίζω, είναι επειδή έτσι μας έμαθε η μαμά μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λέει η μαμά. Και μπαμπάς. Είχα, παιδιά, μια πανέξυπνη ιδέα τώρα έτσι στο κεφάλι μου. Μου ήρθε ένα τίνγκ. Να γκουγκλάρω τον ίδιο τον εαυτό και να δω τι θα μας βγάλει. Πρώτα στα ελληνικά, Μαριάννα Γουρουφουλουδού. Ωραία. Δεν μας έβγαλε τίποτα. Μας έβγαλε κατευθείαν στην τέτοια του YouTube. Ωραία. Μαριάννα Γουρουφουλουδού Instagram, το ξέρετε πώς είναι. Μαριάννα GRFLD YouTube, το ξέρετε. Μαριάννα GRFLD TikTok, το ξέρετε. Μαριάννα GRFLD Age και ηλικία, μπορεί και να μην τα ξέρετε αυτά. Πάντως αυτό το πράγμα, παιδιά, που καθόμαστε, όχι μόνο εσείς και όλοι οι άνθρωποι και γκουγκλάρουν ονοματεπώνυμο, ξέρω εγώ, κάποιοι που θέλουν να μάθουν και ηλικία δίπλα. Είναι τρομερό. Είμαι 23 χρονών. Είμαι γεννημένη 30 Αυγούστου του 1996. Νιάτα, παιδί μου, νιάτα. Δεν το βλέπεις εδώ πέρα. Σφίζω από νιάτα. Θα προχωρήσουμε σε επόμενη ερώτηση εδώ πέρα στο γλου γλου μας και θα βάλω πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας βγάζει. Κατά πάσα πιθανότητα το γκουγκλάρετε αυτό λόγω του ιού και να ξέρετε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Ένας όσο ξέρει, το έχουν αναβάλει μέχρι δεν έχω ιδέα πότε. Και λογικά θα συνεχίσουν να τα αναβάλουν μέχρι να μάθουν και αυτοί το πότε. Άλλη ερώτηση παρακάτω, πότε θα χιονίσει? Σώπα που να είναι, θα σημανούν οι καμπάνες. Αυτό θυμήθηκα. Ούτε οι μετεωρολόγοι δεν ξέρουν πότε θα χιονίσει από τώρα. Να το ξέρετε αυτό, σας το λέω, μην το γκουγκλάρετε, δεν υπάρχει λόγος. Πάμε στην επόμενη μας ερώτηση, γιατί μέχρι τώρα σας έχω απαντήσει όλες, έτσι, πάρα πολύ ορθά. Not. Πώς θα πάω? Η πρώτη μας ερώτηση λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία γράφει πώς θα πάω. Το βλέπετε έτσι, πώς θα πάω. Ήθελα να ξέρω, άμα πατήσω αναζήτηση σε αυτό το πώς θα πάω, θα μου βγάλει κάτι. Α, πώς θα πάω στον προορισμό μου, mymykonos.gr. Γελάω. Λοιπόν, πώς θα πας, σας πω εγώ πώς θα πας. Είτε με τα πόδια, είτε με τρένο, είτε με αυτοκίνητο, είτε με ποδήλατο, μηχανάκι, με τσουλήθρα, με πατίνια. Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι και μεταφορικά μέσα για να πας στον προορισμό σου, αν θέλεις. Εγώ προτιμώ τα πόδια, να ξέρετε. Και για λίγη γυμναστικούλα. Για πες μου μία ερώτηση, αρχικό σκέλος μίας ερώτησης που γράφει στο Google. Π.χ. πώς να, τυλίτσες. Ποια είναι. Ωραία, πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι τα δωδεκάνησα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι τρομεροί. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι τα δωδεκάνησα και μετά είναι ποια είναι τα συνδετικά ρήματα. Θες να μας απαντήσεις, μωρό μου, εσείς αυτή την ερώτηση? Το κοινό κρέμεται από τα χείλη σου. Ποια είναι τα δωδεκάνησα? Κολέρο, Κάλυμνο, Ρόδο, Νήσυρο, Σίμι, ναι. Ναι. Έλα, μωρό μου, έχεις βρει 7. Η αστυπάλια υπάγεται για αυτές τα δωδεκάνησα, ας πει μακριά. Αλήθεια. Να σου πω εγώ ποια είναι, μωρό μου, που τα ξέρω. Είναι η Ρόδος, είναι η Κάρπαθος, είναι η Κός, είναι η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια, η Κάσος, η Τήλος, η Σίμη, η Λέρος, η Νήσυρος, η Πάτμος, η Χάλκη, η Σαρία, η Λειψή. Μόνο 12 δεν είναι αυτά. Αυτά είναι 26 νησιά είναι αυτά. Τότε γιατί λένε 12? Δεν είναι βάζουν στο ονομασία. Να το πούνε ποια είναι τα 26 νησιά από εδώ και πέρα. Ωραία, και τώρα που έχει πάρει φωτιά, για πες άλλη μια ερώτηση. Πόσο κοστίζει? Πόσο κοστίζει. Λοιπόν, η νούμερο ένα, παιδιά, σαν αναζήτηση ερώτηση στο πόσο κοστίζει είναι μια επέμβαση προστάτη. Άμα μου βρεις το περίπου πόσο κοστίζει μια επέμβαση προστάτη, εγώ θα σου μαγειρεύω για την επόμενη μια εβδομάδα. Σύμπλην 500 ευρώ. Σύμπλην 500 ευρώ, ναι. 5.000. Πόσο είπες? 5.000 είπες. Κοίτα, η laser προστατεκτομή, με laser δηλαδή, γράφουν εδώ πέρα ότι κοστίζει 4.000. Οπότε αγάπη μου, έχεις πέσει κατά ένα χιλιάρικο έξω, οπότε έχασες, θα μαγειρεύεις εσύ μια εβδομάδα.
Πάμε στην επόμενη. Θα γράψω πόσο κάνει μία κάρτα SIM Κοσμοτέ. Πόσο κάνει μία κάρτα SIM Κοσμοτέ. Να σου πω πόσο κάνει μία κάρτα SIM Κοσμοτέ. Να πω ότι μία κάρτα SIM κάνει γύρω στα 5 ευρώ. Ναι, 5 ευρώ. Ναι, 5 ευρώ πρέπει να κάνει. Και η Vodafone κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ. Σου λέω τις απορίες έτσι. Μπαμ μπαμ. Ό,τι ερώτηση έχεις, φέρτη μου. How much does a Tesla cost? Δηλαδή πόσο κοστίζει ένα αμάξι Tesla. Το Tesla σαν αμάξι το έχω στο μυαλό μου πώς είναι και ξέρω ότι είναι και πανάκριβο. Θα πω κάνα 40.000, 50.000. Πλάκα κάνεις, λέει ότι κοστίζει 41.000 και αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρω ποιο είναι. Ξεκινάει από 50.000 λέει. Πω πω, πανάκριβα ε. Ευτυχώς που δεν είναι όνειρο ζωής να αποκτήσω μια Tesla, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να γράψουμε για να μας κάνει ερωτήσεις η Google. Θα γράψω τη λέξη πόσα. Ορίστε, πόσα άτομα επιτρέπονται στο αμάξι. Αυτή την περίοδο επιτρέπονται 2 άτομα, μέχρι 2 άτομα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όλες οι ερωτήσεις είναι σχετιζόμενες με τον ιό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Προφανώς, τέτοιες ημέρες που είναι. Επόμενη ερώτηση που γουγκλάρω εδώ πέρα, έγραψα το how many και μου έβγαλε how many countries are there. Δηλαδή, πόσες χώρες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν γύρω στις 200, 203, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Λέει, υπάρχουν συνολικά 195 countries in the world today. Άρα περίπου 200. Άρα 200 μείον 5, άρα 195. Επόμενη ερώτηση. Έγραψα το how to make και πρώτο φυσικά μου έβαλε το how to make money. Η δεύτερη ερώτηση όμως ήταν how to make friends. Όπως ξέρει παιδιά, ας μου πει και σε μένα, γιατί ως γνωστή Μαριάννα φίλους δεν έχω. Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτηση το πώς να φτιάξει φίλους μου πάει στα 10, δεν φαίνεται καν. Είναι στο χώμα τελείως του μαλλιού μου. Η απάντηση στο πώς να φτιάξει φίλους είναι πάρα πολύ απλή. Βγες έξω, μίλα σε όποιον περαστικό περάσει που σου φαίνεται καλός άνθρωπος φυσικά πάντα. Ξεκινά μια κουβέντα, ρε παιδάκι μου, να είσαι λίγο ανοιχτός, λίγο ομιλητικός, λίγο όχι ντροπαλός, λίγο όχι μαζεμένος. Και κάποια στιγμή θα πιάσεις φίλους τέλος πάντων. How to make friends. Έγραψα λοιπόν τη λέξη γιατί δεν δείχνει και κοιτάξτε τι μου έχει βγάλει πρώτο. Γιατί δεν δείχνει πριν πόση ώρα ήταν μέσα. Παρακάτω γιατί δεν δείχνει Big Brother και ακόμα πιο κάτω γιατί δεν δείχνει πότε ήταν ενεργός. Δηλαδή όπως και να το κάνεις φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν σοβαρά προβλήματα που θέλουν να λύσουν στο κεφάλι τους. Θα σου πω εγώ που το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα του Messenger. Γιατί δεν δείχνει πριν πόση ώρα ήταν μέσα επειδή πάρα πολύ απλά έχει απενεργοποιήσει την συνομιλία δηλαδή. Και στο Viber, όταν απενεργοποιείς παιδιά τη συνομιλία και στο Instagram ισχύει αυτό, τότε δεν σου δείχνει πότε μπαίνει και πότε βγαίνει ο άλλος. Αλλά τότε δεν μπορεί να δει και αυτός πότε μπήκες και πότε βγήκες, κατάλαβες. Η ίδια απάντηση είναι και στο γιατί δεν δείχνει πότε ήταν ενεργός. Έχει απενεργοποιήσει τη συνομιλία για να μην μπορείς εσύ να μπεις και να δεις πότε ήταν ενεργός. Δηλαδή, να μην μπορείς εσύ να δεις ότι ήταν ενεργός στις 5 ώρα το πρωί και μίλαγε με κομμενάκι. Κατάλαβες. Το Instagram, το Messenger, το Facebook, όπως επίσης και το Viber, έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ κατίνες πάνω σε αυτά τα θέματα. Και μ' αρέσει! Τώρα στο γιατί δεν δείχνει Big Brother, δεν έχω ιδέα, δεν παρακολουθώ καθόλου από αυτά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας έφτιαξε έτσι λίγο το κέφι και τη διάθεση, ρε παιδάκι μου, που όλοι το χρειαζόμαστε αυτό. Ελπίζω να απάντησε επίσης και στις ερωτήσεις όλων αυτών των ανθρώπων που γκουγκλάρουν τόσο πολύ αυτές τις ερωτήσεις στην Google. Βέβαια, η Google έχει πάντα την απάντηση. Αλλά εγώ, σαν Μαριάννα, οφείλω να πω τη δική μου οπτική γωνία πάνω στο θέμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like και επίσης να μου γράψετε από κάτω ένα σχόλιο. Οποιοδήποτε άλλο βίντεο θα θέλετε να δείτε, να υλοποιώ εδώ πέρα μπροστά στα μάτια σας από την υποφαινόμενη Mariana Gervaldi. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνετε αυτό που σας αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια!